Κύριε Καραγιάννη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και εσάς και στους τηλεθεατές. Κύριε Καραγιάννη, έχετε την εικόνα και εσείς ότι κάτι αλλάζει γενικότερα στα θέματα της ασφάλειας και ειδικά στην Ανατολική Ευρώπη και στο θέμα της Ουκρανίας με όλες αυτές τις εξελίξεις που έχουν να κάνουν και με την άλλη πλευρά του Ατλαντικού? Κοιτάξτε, ο πόλεμος στην Ουκρανία είναι δεδομένο ότι θα αλλάξει την αρχιτεκτονική ασφάλειας στην Ευρώπη. Αυτό το έχουμε δει εδώ και 1,5 χρόνο να εξελίσσεται μπροστά μας. Δηλαδή και το ΝΑΤΟ έχει υιοθετήσει ένα νέο ρόλο και η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγκάστηκε να κάνει κάποιες κινήσεις, όπως για παράδειγμα να δημιουργήσει το δικό της αμυντικό προϋπολογισμό, και κάποιες χώρες όπως η Γερμανία που παραδοσιακά ήταν διστακτικές στα θέματα άμυνας, βλέπουμε ότι τώρα έχουν αρχίσει να επανεξοπλίζονται. Επομένως, σε ένα πρώτο στάδιο θα λέγαμε ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία πραγματικά έχει αλλάξει όλα τα δεδομένα. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις εξελίξεις στις ΗΠΑ, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι μέσα στην Αμερικανική πρωτεύουσα υπάρχουν κάποιες δεύτερες σκέψεις σχετικά με την Ουκρανία, αν θα πρέπει, αν μπορεί η Αμερική να στηρίζει ανεπιφύλακτα την Ουκρανική κυβέρνηση. Ξέρετε, τώρα μπήκαμε σε μια προεκλογική περίοδο στην Αμερική και είναι δεδομένο ότι το θέμα της Ουκρανίας και ό,τι συνεπάγεται θα απασχολήσει σίγουρα ένα κομμάτι των πολιτικών και των ψηφοφόρων. Θεωρώ ότι η Αμερική δεν έχει πολλές επιλογές. Η Αμερική δεν μπορεί να παρατήσει τη μία από την Ουκρανία. Αλλά μπορούμε να φανταστούμε ένα σενάριο όπου με την εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ θα υπάρχει ίσως μια αποστασιοποίηση ή θα υπάρχει μια προσπάθεια να προσετριστούν οι Αμερικανοί τους Ρώσους. Μπορούμε να φανταστούμε πολλά σενάρια. Εντάξει, είναι πολύ νωρίς, αλλά προς το παρόν η Αμερική δεν θα αλλάξει τη στάση της σε αυτή τη φάση τουλάχιστον. Η Αμερική εκτιμάται ότι δεν θα αλλάξει τη στάση της. Υπάρχει όμως περίπτωση να αλλάξουν ευρωπαϊκές χώρες τη στάση τους ως προς την σχέση Δύσης και Ρωσίας? Γιατί είδαμε το αποτέλεσμα των εκλογών στη Σλοβακία. Ένα αποτέλεσμα που έχει θορυβήσει την Δύση, αλλά φαίνεται μάλλον έχει χαροποιήσει τη Μόσχα. Αυτό θα το δούμε στο επόμενο διάστημα. Και από την άλλη, έρχονται μια σειρά από εκλογικές αναμετρήσεις σε τοπικό επίπεδο σε πολλές μεγάλες χώρες της Ευρώπης, και στη Γερμανία και στην Ισπανία και στη Γαλλία, όπου ενδεχομένως τα λεγόμενα λαϊκίστικα κόμματα να έχουν ανωδική τάση, κάτι που πιθανώς να επηρεάσει γενικότερα τις συνθήκες. Εντάξει, τώρα δεν υπάρχει αμφιβολία ότι μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν ισχυρές φωνές που βρίσκονται κυρίως στην υπερσυντηρητική δεξιά και στην άκρα δεξιά. Δεν είναι όλα τα κόμματα, ξέρετε, κόμματα της άκρα δεξιάς. Υπάρχουν και κόμματα τα οποία απλά βρίσκονται στο δεξιό φάσμα του πολιτικού συστήματος, που έχουν όχι απλά μια άλλη θεώρηση των πραγμάτων. Θεωρούν ότι ο πόλεμος αυτός στην Ουκρανία προκαλεί ανεπανόρθωτη ζημιά στις ευρωπαϊκές οικονομίες. Υπάρχει και ένα ιδεολογικό στοιχείο. Κάποιες φορές πολλοί βλέπουν με μια σχετική συμπάθεια τη Ρωσία, βλέπουν με μια σχετική συμπάθεια την κυβέρνηση Πούτιν. Σίγουρα το αποτέλεσμα αυτό στη Σλοβακία δημιουργεί ένα προβληματισμό, αλλά δεν είναι κάτι καινούργιο. Δηλαδή, μέσα στην Ανατολική Ευρώπη βλέπουμε ότι συνεχώς ενισχύονται αυτές οι φωνές και στην Πολωνία και στην Ουγγαρία εδώ και πολλά χρόνια. Κύριε Καραγιάννη, και στην Τσεχία. Αν δεν κάνω λάθος, η Ανατολική Ευρώπη ήταν ο βασιλικότερος του βασιλέως περιοχή. Δηλαδή, περιοχές οι οποίες ενώ άνοικαν κάποτε στο Ανατολικό Μπλοκ, πλέον ήταν πιο δυτικές από τις ήδη δυτικές περιοχές. Γι' αυτό το ρωτώ. Παράδειγμα, η Πολωνία, κοιτάξτε, είναι γνωστό ποια θέση έχει πάρει. Ναι, ναι, κοιτάξτε, έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο ότι οι Ανατολικοευρωπαίοι, όταν έπεσε το τείχος και άρχισαν να γίνονται μέλη δυτικών οργανισμών όπως ήταν η ΕΕ και το ΝΑΤΟ, πολλές φορές συμπεριφερόντουσαν ως βασιλικότεροι του βασιλέως. Έχετε δίκιο σε αυτό. Αλλά θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι αυτές οι χώρες της Ανατολικής Ευρώπης που βλέπουμε τώρα ότι έχουν μια άλλη θεώρηση των πραγμάτων σε ό,τι αφορά τον πόλεμο της Ουκρανίας, δεν θα τις χαρακτηρίζει κανείς αντιαμερικανικές χώρες. Το πρόβλημά τους είναι οι Βρυξέλλες.
Το πρόβλημά τους είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση και πώς αυτή έχει εξελιχθεί και πώς αυτή πολλές φορές προσπαθεί να εφαρμόσει από πάνω προς τα κάτω κάποιες πολιτικές που στα μάτια κάποιων ανατολικοευρωπαίων, ίσως των περισσότερων, είναι πολιτικές οι οποίες έρχονται σε αντίθεση με τις δικές τους αξίες. Μιλάω για τα θέματα ΛΟΑΤΚΙ, μιλάω για τα θέματα ισότητας και το καθεξής. Επομένως, αυτές οι κυβερνήσεις, πάω σαν αστερίσκο λίγο στην Ουγγαρία, γιατί η Ουγγαρία τώρα έχει αρχίσει να έχει και πρόβλημα και με τις ΗΠΑ, αλλά εξαίρεση των Ορμπάν, όλοι οι άλλοι αντικοευρωπαίοι έχουν στοχοποιήσει τις Βρυξέλλες ή τέλος πάντων βρίσκονται σε μια διαδικασία αντιπαράθεση με τις Βρυξέλλες και όχι τόσο με τους Αμερικάνους. Επομένως, είναι λίγο πιο σύνθετο το θέμα. Δεν είναι απλά φιλορωσικές κυβερνήσεις. Βλέπουμε, για παράδειγμα, ότι η Πολωνία είναι αυτή η οποία πρωτοστατεί αυτή τη στιγμή στην ενίσχυση της Ουγγαρίας. Και ταυτόχρονα έχει ένα ανοιχτό, μεγάλο ανοιχτό μέτωπο με τις Βρυξέλλες. Αλλά κανείς δεν μπορεί να πει ότι η Πολωνία είναι φιλορώση. Τα πράγματα λοιπόν δεν είναι άσπρο μαύρο. Σίγουρα θα έχουμε πολλές εξελίξεις από εδώ και πέρα. Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση, ξέρετε, έχει γίνει ένας πολύ μεγάλος οργανισμός, όπου δεν υπάρχει πάντα κοινός παρονομαστής. Αυτή είναι η σκληρή πραγματικότητα. Δηλαδή, πολλές φορές υπάρχουν διαφορετικές απόψεις, διαφορετικές προσεγγίσεις. Δεν είναι απλά Ανατολή-Δύση, δεν είναι απλά Δυτική Ευρώπη και Δύση. Όπως όλοι καταλαβαίνουμε, υπάρχει ένα πρόβλημα βορρά-νότου. Πολλές φορές οι βόρειες χώρες δεν καταλαβαίνουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Ευρωπαϊκός Νότος, γιατί ήταν στο μεταναστευτικό. Άρα, σίγουρα δεν είναι η καλύτερη στιγμή για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Από την άλλη, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει καταφέρει όλα αυτά τα χρόνια να επιβιώνει και πολλές φορές να αναγεννιέται. Θα δούμε τι θα γίνει. Εντάξει, δεν μπορώ να κάνω. Ούτε κανένα δεν μπορεί να κάνει ασφαλή πρόβλημα σε αυτά τα θέματα πλέον. Αντιλαμβάνομαι από αυτά που λέτε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, αν δεν είναι υπερβολικό αυτό που θα πω, δεν βιώνει και τις καλύτερες ημέρες της, κυρίως από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, γιατί έχει βρεθεί σε δύσκολη θέση και λόγω της ενεργειακής μη επάρκειας που είχε. Βεβαίως μπορεί αυτό σύν το χρόνο να βελτιωθεί, αλλά φαίνεται να κινείται πίσω από το άρμα των Ηνωμένων Πολιτειών και να μην έχει δική της πολιτική βούληση. Εγώ θα έλεγα ότι έχετε δίκιο εν μέρει, δηλαδή υπάρχει αυτό το πρόβλημα ότι πολλές φορές τις πρωτοβουλίες τις παίρνουν οι Αμερικανοί και δεν τις παίρνουν οι Ευρωπαίοι. Αλλά κοιτάξτε να δείτε, η Ευρωπαϊκή Ένωση έτσι όπως οικοδομήθηκε τελικά φαίνεται ότι δεν είναι αρκετά ικανή πάντα να αντιμετωπίσει μεγάλες κρίσεις. Δηλαδή σκεφτείτε λίγο τι έγινε στα χρόνια των μνημονίων. Έτσι, πόσο πολύ μας απογοήτευσε σχεδόν όλους μας η Ευρωπαϊκή Ένωση τουλάχιστον στην αρχική φάση. Μετά είχαμε την πανδημία, υπήρχε και ένα κενό ηγεσίας. Μετά με την Ουκρανία είδαμε ότι αν και ήταν μια σχετικά γρήγορη αντίδραση, παρόλα αυτά δεν υπήρχε μια κοινή στάση πάντα. Υπήρχαν αυτές οι φωνές που είπαμε πριν της Ανατολικής Ευρώπης με μια διαφορετική θεώρηση. Νομίζω ότι πρέπει να συνηθίσουμε στην ιδέα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα μπορεί να λειτουργεί πάντα αποτελεσματικά. Δεν θα μπορεί πάντα να επιλύει προβλήματα. Και γι' αυτό εδώ πέρα και ανοίξει, ξέρετε, μια δεύτερη συζήτηση σχετικά με το πώς μπορούμε να βελτιώσουμε κάποια θέματα, κάποια προβλήματα. Πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε καλύτερα κάποιες προκλήσεις ως Ευρώπη. Δεν είμαι πάρα πολύ αισιόδοξος, για να είμαι ειλικρινής. Από την άλλη όμως, η Ευρώπη, ξέρετε, σαν Ήπειρος, δεν μιλάω για την Ευρωπαϊκή Ένωση, γίνεται όλο ένα και πιο μικρή σε ό,τι αφορά την επιρροή της, σε ό,τι αφορά τα δημογραφικά δεδομένα, σε ό,τι αφορά το μέγεθος της οικονομίας. Άρα, για μένα, στο μυαλό μου τουλάχιστον, ο δρόμος ευρωπαϊκής ενοποίησης με τη μία ή με την άλλη μορφή συνιστά μονότομο. Δηλαδή, η Ευρώπη πια είναι πολύ μικρή να αντιμετωπίσει όλα τα προβλήματα που έρχονται στην πόρτα της. Αν λοιπόν δεν κάνει κάποιες κινήσεις, δεν συγκροτήσει κάποιες κοινές πολιτικές, για παράδειγμα στο μεταναστευτικό, πολύ φοβάμαι ότι σε λίγο καιρό η Ευρώπη θα είναι μια υπηρεσία που δεν παίζει καμιά σημασία στα παγκόσμια τεκτενόμενα. Δεν θέλω να ακούσω πάρα πολύ απεισόδοξο. Είναι πολύ απογοητευτικό αυτό που λέτε. Πραγματικά είναι πολύ απογοητευτικό. Βεβαίως έχει προηγηθεί και η δήλωση του Μπορέλ ότι αν η Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίσει πρόβλημα κατάρρευσης, αυτό θα γίνει μέσω του μεταναστευτικού. Εκεί εντοπίζουν οι περισσότεροι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Κοιτάξτε, πρέπει να είμαστε ειλικρινείς με τον εαυτό μας και να αφήσουμε έξω από τη συζήτηση ιδεολογικές απόψεις ή προσωπικά αισθήματα που μπορεί να τρέφει ο καθένας μας και ούτω καθεξής. Αυτή η συζήτηση για το μεταναστευτικό είναι μια φορτισμένη συζήτηση. Είναι μια φορτισμένη συζήτηση γιατί γίνεται αυτή τη στιγμή από ακραίες δυνάμεις. Από τη μία έχουμε αυτούς οι οποίοι λένε ότι πρέπει να φτιάξουμε ένα φρούριο στην Ευρώπη, έτσι, την Ευρώπη φρούριο, για να μην περνάει ούτε μίγα
έτσι να μην περνάει κανένας. Αυτό δεν είναι, δεν είναι θέμα αν είναι ηθικό ή όχι, δεν είναι εφικτό. Ναι. Πάντα κάποιοι άνθρωποι θα καταφέρουν, θα παίρνουν τα ρίσκα και θα καταφέρουν να εισέρχονται παρανόμως σε ευρωπαϊκές χώρες. Αυτό πρέπει να το αποδεχτούμε. Έτσι. Το θέμα είναι ότι από την άλλη πλευρά υπάρχουν οι άλλοι ακραίοι, οι οποίοι λένε ότι πρέπει να έχουμε μια πολιτική ανοιχτών συνόρων. Αυτό θα οδηγήσει νομοτελεχά στην κατάρρευση των ευρωπαϊκών κοινωνιών. Επομένως η αλήθεια, όπως συμβαίνει πολλές φορές, βρίσκεται κάπου στη μέση. Ποια είναι λοιπόν η αλήθεια? Η αλήθεια είναι ότι δεν μπορούμε να προστατεύσουμε πλήρως τα σύνορά μας. Δεν θα γίνει ποτέ αυτό εφικτό. Έτσι, γιατί εμείς δεν μπορούμε να πυροβολούμε ανθρώπους στα σύνορα. Δεν μπορούμε να πνίγουμε ανθρώπους στη Μεσόγειο. Πάντα θα προσπαθούμε να σώσουμε κάποιους ανθρώπους όταν βρίσκονται εκεί κίνδυνο και κάποιοι θα εισέρχονται. Έστω ως πρόσφυγες. Όπως γίνεται καλή ώρα τώρα με τους Ουκρανούς. Ίσως να γίνει με τους Αρμένους. Δεν θα τους κλείσουμε τις πόρτες. Από την άλλη όμως πρέπει να υπάρχει μια κοινή μεταναστευτική πολιτική. Πρέπει να ενισχυθεί η Frontex. Δεν μπορούν να αφαιθούν οι ευρωπαϊκές χώρες του Νότου στη μοίρα τους. Δηλαδή πολύ απλά κάποια στιγμή θα σταματήσουν να συμπεριφέρονται στις ευρωπαϊκές χώρες και όλοι θα κοιτάνε την πάρκη τους εδώ πέρα. Να το πω λίγο απλά και λαϊκά. Έτσι. Άρα, εάν θέλουμε να προστατεύσουμε την Ευρώπη, πρέπει να την κρατήσουμε ανοιχτή και αυτούς που είναι πραγματικά πρόσφυγες, για αυτούς που πραγματικά κινδυνεύει η ζωή τους, αλλά από την άλλη να έχουμε μια αρκετά αυστηρή πολιτική στα θέματα φύλαξης συνόρων. Ναι, είναι απολύτως σαφές.